Για πρώτη φορά μετά το θάνατο του συντρόφου του Μινά Χατζησάβα, ο ηθοποιός Κώστας Φαλελάκης μιλά στο T-Live για την πρωτοβουλία του να μιλήσει ανοιχτά για το σύμφωνο συμβίωσης σε ομόφυλα ζευγάρια. Χρειάστηκαν απίστευτες διαδικασίες και πήγαμε στην αστυνομία με βεβαιώσεις με τη γιατρό του για να μπορέσουμε να το κάνουμε. Προσδοκούσε αυτό το γαμμένο σύμφωνο συμβίωσης που δεν έρχεται. Ο ηθοποιός Κώστας Φαλελάκης, που με το συγκλονιστικό του λόγο στην πολιτική κηδεία του συντρόφου του Μινά Χατζησάβα, κατάφερε να αναδείξει ένα πρόβλημα που αφορά εκατοντάδες ανθρώπους που ζουν χρόνια μαζί και δεν μπορούν να κάνουν ό,τι κάνει κάθε ετερόφιλο ζευγάρι, είπε στο T-Live και τη δημοσιογράφο Μαρία Ρουμελιώτου. Πιστεύετε ότι με αυτό που κάνατε ανοίξατε το δρόμο για τα υπόλοιπα ζευγάρια? Ταρακουνήσατε την κοινωνία? Ο Μινάς θα ήθελε να σοπάσω. Ό,τι είχα να πω το είπα στην κηδεία του. Ο προβολέας της ζωής μου έσβησε. Θα πω μόνο δύο λόγια. Με πληγώνει η υποκρισία της κοινωνίας. Για παράδειγμα, ενώ όλοι ήξεραν για το AIDS, έγινε γνωστό όταν πέθανε ο Ροκ Χάτσον. Τώρα έπρεπε να πεθάνει ο Μινάς για να μαθευτεί κάτι που όλοι ήξεραν. Ότι πολλοί άνθρωποι δεν μπορούν να κάνουν αυτονόητα πράγματα με τον σύντροφό τους. Δηλαδή, όταν έφυγε ο Μινάς, ανακάλυψαν όλοι αυτό το πρόβλημα. Γνωρίζω πολλά ζευγάρια που πέρασαν χειρότερα. Που οι συγγενείς δεν άφησαν τον σύντροφο να πάει ούτε στην κηδεία. Εγώ ήμουν τυχερός. Με αγαπούσαν. Είπα πολλά όμως, δεν θέλω να πω άλλα. Θα το αφιερώσω στο Μινά το Χατζησάβα. Εγκολατεύω και είμαι το φως μου. Τι να βλέπεις, ο άνθρωπος. Τα λόγια αγάπης του Κώστα Φαλελάκη προς τον Μινά Χατζησάβα συγκλώνησαν και ταρακούνησαν ακόμα και πολέμιους του συμφώνου συμβίωσης. Με εντυπωσίασε η αγάπη σας με τον Μινά. Μπορεί εσείς να μην το έχετε καταλάβει, αλλά ο κόσμος το ένιωσε. Δεν ήμασταν μόνο εμείς. Πιστέψτε με, υπάρχουν πολλά ζευγάρια που αγαπιούνται τόσο και ακόμη πιο πολύ. Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε και για τα επικριτικά σχόλια του Φαΐλου Κρανιδιώτη και όσα με αγένεια είπε για αυτόν. Μεγάλος ηθοποιός ο Χατζησάβας. Τον έχω δει στο θέατρο και όποτε έβλεπα στην τηλεόραση που συμμετέχει σε σειρά, ήταν κίνητρο να την δω. Τώρα γιατί πρέπει να φάμε στη μάπα την αξίριστη χείρα του? Άμα ο Κλοιπόν ήθελε να μιλήσει για όλα αυτά, θα το είχε κάνει. Αν και στην αρχή δεν ήθελε να το σχολιάσει καθόλου, στη συνέχεια απάντησε με ένα ποίημα του Γερμανού πάστορα Μάρτιν Νίμελερ. Όταν ήρθαν να πάρουν τους τσιγκάνους, δεν αντέδρασα. Δεν ήμουν τσιγκάνος. Όταν ήρθαν να πάρουν τους κομμουνιστές, δεν αντέδρασα. Δεν ήμουν κομμουνιστής. Όταν ήρθαν να πάρουν τους Εβραίους, δεν αντέδρασα. Δεν ήμουν Εβραίος. Όταν ήρθαν να πάρουν εμένα, δεν είχε απομείνει κανείς για να αντιδράσει. Λοιπόν, ήταν και η πρώτη φορά που...